Η Κρήτη έδειξε το δρόμο ως προς την διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, τόνισε ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, Jason Hebs. Κρήτη αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα του πώς οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες μπορούν να γίνουν ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας που τους φιλοξενεί, έχοντας όχι μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Με αφορμή την ολοκλήρωση της συμμετοχής της ΗΠΑ της αρμοστίας στο πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων, ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ τίμησε τους φορείς εκείνους που πρωτοστάτησαν στην Κρήτη στο πρόγραμμα Εστία και δώσαν μάχη ώστε αυτό να στεφτεί από απόλυτη επιτυχία. Η ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες υλοποιούσε το πρόγραμμα Εστία με τη συνεργασία των Δήμων και των αναπτυξιακών των Δήμων, πάντοτε υπό την οπτική ότι θα μεταβίβαζε αυτό το πρόγραμμα στις εθνικές αρχές. Το τελευταίο διάστημα οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται μειωμένες. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασμό. Βλέπουμε σήμερα να έχουν μειωθεί σημαντικά οι αριθμοί των αφίξεων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι κανείς έτοιμος να διαχειριστεί μια πιθανή αύξηση των αφίξεων. Επιπλέον λοιπόν αυτής της ετοιμότητας, δεν υπάρχει λόγος να καθυστερεί κανείς στο να εφαρμόζει δράσεις και προγράμματα που αφορούν πια την ένταξη όσων ετούν τον άσυλο τελικά αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες. Πίσω από κάθε άφιξη πρόσφυγα κρύβεται συνήθως μια πονεμένη ιστορία. Οικογένειες σκορπισμένες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, με το ζήτημα της επανένωσης να αποτελεί ένα δύσκολο γρίφο. Υπάρχει μια διαδικασία που εφαρμόζεται. Πάντα όμως υπάρχει περιθώριο να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι ώστε τα μέλη που είναι μακριά το ένα από το άλλο να βρίσκονται το συντομότερο δυνατόν. Αγκάθι παραμένει και το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων με τη χώρα μας το τελευταίο διάστημα να έχει συστήσει ειδική γραμματεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και βεβαίως έχει καταφέρει να επιτύχει ένα μαζικό κύμα συμπαράστασης από τις ευρωπαϊκές χώρες που αφορά την μετεγκατάσταση των ασυνοδεύτων ανηλίκων, ιδίως μετά τη φωτιά στη Μόρια, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης των άλλων κρατών προς την Ελλάδα. Έχοντας πια μια χρονική απόσταση ασφαλείας από το ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης, αλήθεια, ποια είναι η γνώμη της ΗΠΑ της αρμοστίας για τα πεπραγμένα της χώρας μας στην επίμαχη περίοδο? Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του φαινομένου όταν εκδηλώθηκε της κρίσης, δηλαδή της μαζικής, των μαζικών αφίξεων και δεδομένης της δουλειάς που έγινε, το κράτος απάντησε στο βαθμό που μπορούσε να απαντήσει. Ήταν μια κρίση που δεν την περίμενε κανείς. Χρειάστηκε η πολύ στενή συνεργασία και η πολύ σκληρή δουλειά και το βάρος της διαχείρισης να πέσει στις τοπικές κοινωνίες που έκαναν πολύ καλή δουλειά. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον κόσμο, τον πληθυσμό της Κρήτης και τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης.